Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες κατάρτισης των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας με τις τελικές ανακοινώσεις να αναμένονται στα μέσα της εβδομάδας. Στην Όδε Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το μεσημέρι δεν είχε κατατεθεί κάποια αίτηση, αν και σύμφωνα με τον πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης Τάσο Σιαφάκα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από στελέχη της περιοχής και μάλιστα από γυναίκες. Την ίδια στιγμή καταρτίζεται η Εκλογική Επιτροπή και αναμένονται οι τελικές αποφάσεις της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα της Νέας Δημοκρατίας για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα αυτή θα τελειώσουν και οι διαδικασίες που για τους υποψήφιους βουλευτάς. Ακόμη εδώ δεν μας έχει έρθει, αλλά είναι τελείως. Αυτό μπορεί να έρθουν σε ένα απόγευμα, να έρθουν 10 αιτήσεις. Μου έχουν δηλώσει την επιθυμία αρκετοί και αρκετές γυναίκες να συμμετέχουν. Περιμένουμε σήμερα το βράδυ, γιατί σήμερα συγκαλείται υπό τον Πρωθυπουργό, τον Κώστα τον Καραμαλή, η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, για να βγάλει τις ανακοινώσεις και οτιδήποτε άλλο ανακοινώσεις έχει γύρω από τις εκλογές. Περιμένουμε αύριο τουλάχιστον να μας έρθουν οι ειδοποιήσεις, τι μπορούμε να κάνουμε, τι όχι. Πιστεύω θα είμαστε πανέτοιμοι. Στον απόϊχο της παρουσίας του Προέδρου του Κόμματος Κώστα Καραμαλή στην 74η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το περασμένο Σαββατοκύριακο, τα μηνύματα από την πλευρά των ψηφοφόρων του κόμματος είναι θετικά. Σύμφωνα με τον κύριο Σιαφάκα, η παρουσία του Κώστα Καραμαλή και η αυτοκριτική του διάθεση σε αρκετά ζητήματα που αφορούν στην διακυβέρνηση του τόπου θα οδηγήσουν στη συσπήρωση της βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Ο Καραμαλής χθες ήταν ο καλύτερος Καραμαλής των τελευταίων ετών που εγώ γνωρίζω. Ήτανε πραγματικός, ήτανε ρεαλιστής, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είπε τα πράγματα όπως είναι πραγματικά, να ξέρει ο ελληνικός λαός τι θα ψηφίσει, κάτι που είναι υπεύθυνο που λέμε την αλήθεια ή κάτι που είναι ανεύθυνο. Πιστεύω ότι η συσπήρωση και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα ανέβει κατακόρυφα.